Όπως καθόμαστε, θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Α' Κορινθίους Επιστολή, στο κεφάλαιο 15. Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 15. Και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 1 και μετά. Α' Κορινθίους 15. Αδελφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχθήκατε, σε αυτό παραμείνατε σταθεροί, με αυτό και σώζεστε, αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό, με το νόημα που σας το κήρυξα, εκτός αν μάταια πιστέψατε. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα κι εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε σύμφωνα με τις γραφές για τις αμαρτίες μας, ότι ενταφιάστηκε και ότι σύμφωνα με τις γραφές αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κηφά, έπειτα στους 12. Έπειτα εμφανίστηκε σε περισσότερους από 500 αδερφούς συγχρόνως, από τους οποίους μερικοί πέθαναν, οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Τελευταία από όλους εμφανίστηκε και σε μένα, σαν σε έκτρωμα. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη χάρη όμως του Θεού έγινα αυτό που έγινα. Και αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. Είτε εγώ λοιπόν, είτε εκείνοι, αυτά κηρύττουμε και αυτά πιστέψατε. Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Γιατί αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε το κήρυγμα μας είναι χωρίς νόημα. Το ίδιο και η πίστη σας. Επιπλέον παρουσιαζόμαστε και ψευδομάρτυρες απέναντι στο Θεό, αφού είπαμε γι' αυτόν ότι ανέστησε τον Χριστό, ενώ δεν τον ανέστησε. Αν βέβαια δεχτεί κανείς πως οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Γιατί αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, η πίστη σας είναι χωρίς περιεχόμενο. Ζείτε ακόμα στις αμαρτίες σας. Πρέπει επίσης να συμπεράνει κανείς ότι και οι χριστιανοί που πέθαναν έχουν χαθεί. Αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σε αυτή τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι από όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι όμως πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο, έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η Ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι χάρη στη συγγένεια με τον Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή. Ο καθένας με τη σειρά του, πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός. Έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του την ημέρα της παρουσίας του. Και ύστερα θα έρθει το τέλος, όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει, ωστότου ο Θεός υποτάξει σε αυτόν όλους του τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφθεί είναι ο θάνατος. Γιατί η Γραφή διακηρύττει, ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε αυτόν. Όταν όμως λέει ότι έχουν υποταχθεί σε αυτόν τα πάντα, είναι φανερό ότι τα πάντα, ότι σε αυτό το πάντα δεν περιλαμβάνεται και ο Θεός που υπέταξε τα πάντα στο Χριστό. Όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία του τα πάντα. Και έτσι ο Θεός θα βασιλεύσει πλήρως πάνω σε όλα. Ο Κύριος μας να ευλογεί το λόγο του. Πολλές φορές, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ειδήσεις, έχουμε την αίσθηση ότι ο κόσμος μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Ακούμε τις ειδήσεις και συνήθως οι περισσότερες από αυτές, αν όχι όλες, είναι για κάτι κακό που έγινε. Για την κρίση που υπάρχει γύρω μας, για την αβεβαιότητα στη χώρα μας, για κάποιο έγκλημα που συνέβη, για κάποια φυσική καταστροφή. Ελάχιστες είναι οι θετικές ειδήσεις που ακούμε.
Και πολλές φορές όταν βλέπουμε αυτή την κατάσταση, όχι μόνο στις ειδήσεις αλλά και γύρω μας, όλη η απελπισία και η μαυρίλα που πολλές φορές υπάρχει γύρω μας, καθώς θυμάμαι κάποιον φίλο μου από το εξωτερικό που ήρθε, Έλληνας, που ήρθε το καλοκαίρι στην Ελλάδα και μου λέει, τι γίνεται, γιατί είναι όλοι έτσι μέσα στη μαυρίλα, γιατί υπάρχει όλη αυτή η απεσιοδοξία γύρω μας. Και όταν υπάρχει παντού διαδεδομένη όλη αυτή η απεσιοδοξία γύρω μας, το μόνο εύκολο είναι να σκεφτόμαστε ότι ο κόσμος μας πάει από το κακό στο χειρότερο και ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Υπάρχει απλά θάνατος και καταστροφή. Και πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι όχι μόνο στον κόσμο γύρω μας γενικά ή στην κοινωνία, μπορεί να είναι στη δική μας προσωπική ζωή. Όταν ένα πρόβλημα υγείας χτυπάει την πόρτα της δικής μας οικογένειας. Ή όταν ο θάνατος χτυπάει την πόρτα της δικής μας οικογένειας ή κάποιων δικών μας φίλων. Εκεί πέρα, πολλές φορές, η αίσθηση αυτή της απελπισίας μπορεί να έρθει και να είναι πολύ πιο δυνατή. Ή απλά πολλές φορές αισθανόμαστε αβοήθητοι μέσα στα προβλήματά μας, μέσα στην κρίση που υπάρχει γύρω μας. Αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ότι απλά παρατηρούμε, είμαστε παθητικοί θεατές σε μια κατάσταση που δεν είναι στο χέρι μας. Και όντως δεν είναι στο χέρι μας. Αλλά τι κάνουμε μέσα σε αυτήν. Τι κάνουμε μέσα σε έναν κόσμο που φαίνεται να πάει από το κακό στο χειρότερο, τόσο συνολικά όσο και στην ίδια μας τη ζωή. Η περικοπή που θα μελετήσουμε σήμερα μας δίνει ένα διαφορετικό φίλτρο για να βλέπουμε αυτήν την κατάσταση. Μας δίνει ένα διαφορετικό φίλτρο, διαφορετικά γυαλιά, αν θέλετε, για να βλέπουμε διαφορετικά όχι μόνο το τι γίνεται γύρω μας, αλλά ολόκληρη την ιστορία. Η περικοπή που διαβάσαμε σήμερα και που θα επανέλθουμε σε αυτήν σε λίγο είναι από την Α Κορινθίου στο κεφάλαιο 15. Αλλά πριν ανοίξουμε ξανά μέσα στις γραφές μας εκεί, αν θέλετε, καθώς τις ανοίγουμε ξανά εκεί πέρα, θέλω να μας δώσω ένα-δύο στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πολύ καλύτερα αυτό που θα διαβάσουμε, τα ιδιαίτερα τα εδάφια που θα διαβάσουμε. Ένα από τα πράγματα που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην Α προς Κορινθίους επιστολή είναι ότι παίρνει κάποια από τα σημεία σταθμούς της Παλαιάς Διαθήκης, παίρνει κάποια από τα σημεία σταθμούς της ιστορίας που έχει γραφτεί μέχρι εκεί και μας δίνει μια τελείως διαφορετική οπτική σε αυτά. Προσέξτε το υπόβαθρο που δίνει η Παλαιά Διαθήκη για κάποια από αυτά τα σημεία. Ξεκινάμε με τη δημιουργία, έτσι. Τι γίνεται στη δημιουργία? Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, δημιουργεί τον άνθρωπο και τι κάνει όταν δημιουργεί τον άνθρωπο? Τον φτιάχνει μεν από χώμα, αλλά ο άνθρωπος δεν έχει ακόμα ζωή. Και πώς παίρνει ζωή? Ο Θεός φυσάει μέσα του. Η αναπνοή του Θεού, η πνοή του Θεού μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Και αυτή η πνοή του Θεού, το πνεύμα του Θεού μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και του δίνει ζωή. Ωραία, η πνοή και πνεύμα είναι ουσιαστικά από την ίδια ρίζα, είναι η ίδια λέξη. Στα εβραϊκά είναι ακριβώς η ίδια λέξη που γράφεται η Παλιά Διαθήκη, και η πνοή και το πνεύμα. Οπότε ο Θεός δίνει ζωή στον άνθρωπο με το να φυσήξει με την αναπνοή του μέσα στον άνθρωπο. Και αυτό σαν εικόνα τι μας λέει? Θα μπορούσε ο Θεός να τον κάνει έτσι. Γιατί επιλέγει να φυσήξει μέσα του την πνοή του, το πνεύμα του? Γιατί θέλει να μας δείξει, και αυτή την εικόνα την χρησιμοποιεί ξανά και ξανά μέσα στη γραφή, ότι η αναπνοή μας είναι δώρο από το Θεό. Η ζωή μας είναι δώρο από το Θεό. Η ζωή σου είναι ένα δώρο που σου έχει δώσει ο Θεός. Δεν είναι δεδομένη, δεν είναι απλά ότι υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα το πρωί ξύπνησες και αναπνέεις. Γιατί σημαίνει ότι συνεχίζει να υπάρχει μέσα σου το δώρο που έκανε ο Θεός όταν σε δημιούργησε, που σου δώσε εκείνος την πνοή σου. Γι' αυτό και πολλές φορές αλλού ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι περιγράφει τον θάνατο στη στιγμή που η πνοή επιστρέφει στο Θεό που την έδωσε. Η αναπνοή μας, η ζωή μας είναι ένα δώρο από το Θεό. Υπό μία έννοια είναι ένα δάνειο από το Θεό που μας το δίνει. Αυτό λοιπόν είναι η μία εικόνα που υπάρχει για τη δημιουργία στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Μετά υπάρχει η πτώση, ότι ο Αδάμ και η Εύα αμαρτάνουν μπροστά στο Θεό. Συνήθως έχουμε την τάση να το ρίχνουμε στην Εύα, αλλά η Αγία Γραφή ξανά και ξανά μιλάει για τον Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν δίπλα όταν η Εύα πήρε τον απαγορευμένο καρπό. Ο Αδάμ καθόταν δίπλα παθητικά. Ο Αδάμ είναι αυτός που πιστώνεται την είσοδο της αμαρτίας, όχι η Εύα, και αυτό είναι ενδιαφέρον. Πολλές φορές πολλά στερεότυπα που υπάρχουν κατά της γυναίκας έχουν να κάνουν με το τι έκανε αυτή η άτιμη η Εύα. Η Αγία Γραφή ξανά και ξανά λέει ότι εκείνος που φταίει πραγματικά είναι ο Αδάμ. Ωραία. Οπότε είναι λοιπόν η δημιουργία, είναι η πτώση. Στη συνέχεια ο Θεός παίρνει το λαό του,
καλεί τον λαό του από το μηδέν, από έναν γεράκο, τον Αβραάμ που είναι 100 χρονών, δημιουργεί από έναν γεράκο 100 χρονών ολόκληρο λαό, τον λαό Ισραήλ, ο οποίος λαός Ισραήλ στην διάρκεια της ιστορίας του αντιμετωπίζει πολλούς εχθρούς που τον πολεμάνε, εχθρούς που είναι πολύ ισχυρότεροι, εχθρούς που ανθρωπίνως μιλώντας θα έπρεπε να τον έχουν κερδίσει, να τον έχουν ισοπεδώσει και παρόλα αυτά νικούν, όχι επειδή οι ίδιοι είναι πολύ καλοί πολεμιστές, επειδή έχουν ήδη τα καλύτερα όπλα, αλλά επειδή ο Θεός τους βοηθάει, ο Θεός πολεμάει μαζί τους και τους δίνει τη νίκη. Οπότε υπάρχει έντονο στην Παλαιά Διαθήκη αυτή η εικόνα του πολέμου και της νίκης του λαού του Θεού. Στη συνέχεια ο λαός εγκαθιστά βασιλιά. Ξεκινάει με τον Σαούλ, μετά τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, πολλούς άλλους βασιλιάδες. Η ιδέα της βασιλείας λοιπόν που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο βασιλιάς είναι εκεί πέρα, αλλά βλέπουμε πώς ξανά και ξανά όλοι οι βασιλιάδες του λαού Ισραήλ, ακόμα και οι καλύτεροι, ακόμα και ο Δαβίδ, όχι μόνο δεν φτάνουν στην τελειότητα, αλλά απέχουν πολύ από την τελειότητα. Και ακόμα και οι καλύτεροι βασιλιάδες δεν μπορούν τελικά, μπορεί να μπορούν να βοηθήσουν το λαό, να λυτρώσουν το λαό από τους εχθρούς του, τα γειτονικά κράτη θα λέγαμε σήμερα, που προσπαθούν να τους κατακτήσουν, αλλά δεν μπορούν να λυτρώσουν το λαό από το πραγματικό πρόβλημα που έχει ο ίδιος ο λαός και που το έχουν και οι ίδιοι οι βασιλιάδες που παλεύουν με την αμαρτία μέσα τους. Ο ίδιος ο Δαβίδ, που είναι άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, πέφτει και ο ίδιος στην αμαρτία ξανά και ξανά. Και τέλος, μια πολύ δυνατή εικόνα που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη είναι η εικόνα του ναού. Το πώς ο Σολομώντας χτίζει το ναό, ώστε να είναι το σημείο στο οποίο ο Θεός να λατρεύεται, στο οποίο η παρουσία του Θεού να ζει και όλοι οι άνθρωποι να έρχονται εκεί και να συναντάνε το Θεό εκεί. Αυτές είναι λοιπόν μερικές από τις εικόνες που είναι έντονες στην Παλαιά Διαθήκη, η δημιουργία που ο Θεός δίνει πνοή στον άνθρωπο, η πτώση που μέσα από τον Αδάμ μπαίνει ο θάνατος στον κόσμο μας εξαιτία της αμαρτίας. Υπάρχει ο πόλεμος και η νίκη του λαού του Θεού. Υπάρχει η ιδέα της βασιλείας, οι βασιλιάδες που οδηγούν το λαό. Και υπάρχει και η ιδέα του ναού, ο ναός που πάει ο κόσμος να λατρεύσει το Θεό εκεί πέρα. Λοιπόν, όλες αυτές τις εικόνες, λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος τις παίρνει στην Α Κορινθίους επιστολή και μας τις παρουσιάζει με έναν διαφορετικό τρόπο. Και μας δείχνει πώς η έλευση του Χριστού και πώς η Ανάσταση ιδιαίτερα του Χριστού αλλάζει τα πάντα. Και θα το δούμε ιδιαίτερα στην περικοπή που μας έρχεται τώρα σε λίγο. Ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια έχει μιλήσει, δεν τα πιάνει όλα με τη σειρά, εγώ τώρα τα είπα με την χρονολογική σειρά που έγιναν. Εδώ πέρα δεν τα πιάνει με την χρονολογική σειρά, γιατί δεν τον ενδιαφέρει να κάνει ιστορία, ξέρει ότι οι αναγνώστες του ξέρουν την ιστορία. Το κάνει όμως έτσι, έχει βάλει μια θεολογική σειρά που εστιάζει σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Οπότε στην Α Κορινθίους, για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 3, έχει ήδη πιάσει την ιδέα του ναού και λέει ότι τώρα ο ναός δεν είναι το κτίριο, αλλά τώρα κάθε πιστός είναι ένας ναός. Λέει, εσείς είστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος και το λέει δύο φορές. Μία φορά το λέει για κάθε πιστό ατομικά και μία φορά το λέει για όλη την Εκκλησία συλλογικά, ότι η Εκκλησία, όλοι οι πιστοί είναι ο ναός του Θεού, που σημαίνει ότι τώρα για να πάει κάποιος να συναντήσει τον Θεό, δεν θα τον συναντήσει μόνο σε κάποιο κτίριο, αλλά θα τον συναντήσει προπάντων και μέσα στους μικρούς ναούς που είναι ο καθένας από εμάς, θα τον συναντήσει και στον μεγάλο ναό που είναι οι πιστοί όλοι μαζί που προσεύχονται. Δεν είναι το κτίριο που κάνει τον ναό, είναι ότι οι πιστοί έρχονται, οι πολύ μικροί ναοί, οι ναοί του Αγίου Πνεύματος, που λέει είστε οι ναοί του Αγίου Πνεύματος. Όλοι μας τελικά, καθένας άνθρωπος γύρω μας μπορεί να συναντήσει τον Θεό όταν τον δει στη δική μας τη ζωή. Όταν το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας, το ίδιο Πνεύμα που μας έδωσε στη δημιουργία και φύσηξε μέσα μας, είναι τώρα το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα μας, και άλλοι γύρω μας βλέπουν τη διαφορά και όταν έρχονται και σου λένε γιατί είσαι διαφορετικός, έχουν δει αυτή τη διάσταση. Έχουν δει ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό και αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα στο ναό του σώματός μας. Και αυτό αλλάζει το πώς βλέπουμε και τον εαυτό μας και την Εκκλησία και το τελικά τι κάνουμε, ποια είναι η αποστολή μας στη ζωή μας. Δεν υπάρχω απλά για να επιβιώσω. Υπάρχω ώστε οι άνθρωποι γύρω μου να δουν την αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή μου και να αγγιχτούν από αυτήν.
Αυτό λοιπόν το έχει ήδη κάνει την εικόνα του ναού, την έχει κάνει στα προηγούμενα κεφάλαια, την φέρνω σαν ένα παράδειγμα για να μας προειδέσει αυτά που θα δούμε τώρα. Τώρα λοιπόν με αυτό το υπόβαθρο ελάτε να διαβάσουμε την περικοπή που διαβάσαμε πριν και επειδή είναι μεγάλη θα διαβάσουμε μόνο από ένα εδάφιο, από ένα σημείο και μετά, θα διαβάσουμε το εδάφιο 20 και μετά. Στα προηγούμενα κεφάλαια, στα προηγούμενα εδάφια έλεγε ότι υπήρχαν προφανώς κάποιοι στην Εκκλησία των Κορινθίων που αμφισβητούσαν το ότι εντάξει, ναι, μπορεί ο Χριστός να έχει αναστηθεί, αλλά αυτό είναι όλο, έτσι. Δεν γίνεται να αναστηθούμε κι εμείς. Ή κάποιοι πιθανόν να αμφισβητούσαν ακόμα και το αν ο ίδιος ο Χριστός αναστήθηκε. Και ο Απόστολος Παύλος εκείνο που κάνει είναι τους εξηγεί ότι αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, εκείνο που μας λείπει δεν είναι απλώς κάποια μικρή λεπτομέρεια στη ζωή μας. Είναι ότι καταραίουν τα πάντα. Ότι καταραίει ολόκληρη μας η πίστη. Ότι αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε τζάμπα πιστεύουμε. Αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, όλη μας η ζωή είναι μάταιη. Αλλάζουν τα πάντα. Αν όμως έχει αναστηθεί, πάλι αλλάζουν τα πάντα, αλλά από την άλλη μεριά, τη θετική πλευρά, και μεταμορφώνουν τα πάντα, και μεταμορφώνει την ιστορία, μεταμορφώνει όμως και τη δική μας πρακτική καθημερινή ζωή. Διαβάζουμε λοιπόν ότι η εδάφιο 20 λέει ότι η αλήθεια είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Τώρα, εδώ πέρα, η μετάφραση σωστά το αποδίδει με απλά λόγια, θέλει να δείξει ότι ο Χριστός κάνει την αρχή. Αν το διαβάζετε στο αρχαίο κείμενο, έχει και ένα ενδιαφέρον λογοπαίγνιο, λέει ότι ο Χριστός κάνει την απαρχή, και θα πει κάποιος βέβαια ποια είναι η διαφορά. Η λέξη απαρχή είναι μια λέξη που συναντάται αρκετές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Μιλάει, συνθυμηθεί το Θεός, σε πολλούς Ισραηλίτες που είναι αγρότες, και τους μιλάει για τις απαρχές των γεννημάτων των χωραφιών τους, τους πρώτους καρπούς. Τι είναι για έναν αγρότη η απαρχή, δηλαδή όταν έχεις φυτεύεις κάποια καλλιέργεια, κάποιο δέντρο ας πούμε, και μια μέρα, ή κάποιο φυτό, και βλέπεις ότι μια μέρα αρχίζει να ανθίζει ή μια μέρα το δέντρο βγάζει τον πρώτο του καρπό που είναι έτοιμος για να τον μαζέψεις. Αυτό στην γεωργική γλώσσα εκείνης της εποχής λέγεται απαρχή. Αλλά τι σημαίνει η απαρχή? Ότι άρα έρχονται κι άλλοι. Ότι δεν είναι ότι τώρα βγήκε ο πρώτος καρπός. Εντάξει, τελειώσαμε. Έρχεται ο πρώτος καρπός και αυτό είναι το σήμα που μας δίνει ότι τώρα θα έρθουν και άλλοι καρποί. Δεν τελείωσαν όλα με αυτόν τον πρώτο καρπό που βγήκε. Όσοι από εσάς καλλιεργείτε κάτι, όσοι έχετε κάποιο χωράφι, κάποιο κτήμα ή κάποιο μποστάνι στην αυλή σας, ξέρετε ότι αυτή η χαρά που έχουμε όταν βγαίνει ο πρώτος καρπός, όταν μετά από τόσους μήνες φροντίδας βγαίνει επιτέλους ο πρώτος καρπός. Αλλά κανείς από εμάς δεν θα είναι χαρούμενος αν βγει μόνο ένας. Αντίθετα, ο πρώτος καρπός, αυτή η απαρχή είναι η ελπίδα ότι έρχονται κι άλλοι. Έρχονται κι άλλοι καρποί στη συνέχεια. Ο Χριστός λοιπόν που ανασταίνεται είναι η απαρχή που σημαίνει ότι έρχονται κι άλλοι, ότι θα αναστηθούν κι άλλοι. Ο Χριστός έχει κάνει την αρχή, την απαρχή για την Ανάσταση των νεκρών. Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο, έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η Ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι χάρη στη συγγένεια με τον Χριστό όλοι θα ξαναπάρουν ζωή. Οπότε τι έχουμε εδώ αδερφοί, ποια από τις εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης επανέρχεται εδώ πέρα? Η πτώση, αλλά και η δημιουργία, θα πω με ποιον τρόπο. Έρχεται η πτώση, καταρχάς μιλάει ευθέως για τον Αδάμ, ότι εξαιτίας του Αδάμ ήταν που μπήκε η αμαρτία στον κόσμο, εξαιτίας του Αδάμ ήταν που μπήκε η αμαρτία και ο θάνατος, και τώρα μας λέει ότι έχει έρθει ένας δεύτερος Αδάμ, ένας καινούριος Αδάμ, και αυτός είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι εκείνος που νικάει την πτώση, που όπως ο Αδάμ έφερε το θάνατο, ο Χριστός είναι αυτός που φέρνει τη ζωή. Ο Χριστός είναι αυτός που είναι ο καινούριος Αδάμ, που νικάει την τιμωρία και την σκλαβιά στο θάνατο που έφερε ο προηγούμενος Αδάμ. Και ο Χριστός ανατρέπει την ιστορία, μάλλον ξαναγράφει την ιστορία. Ξέρετε, πολλές φορές σκεφτόμαστε τον όρο Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη, σαν να σκεφτόμαστε ότι, και πολλές φορές η παλιά, συνήθως να ακούμε ότι κάτι είναι παλιό, τι το κάνουμε? Το πετάμε, το αντικαθιστούμε. Είναι ίσως ένας ατυχής όρος το ίδιο το Παλαιά Διαθήκη, ίσως θα πρέπει να λέγεται η Πρώτη Διαθήκη.
Αλλά και αντίστοιχα το Καινή Διαθήκη δεν σημαίνει απλώς Νέα Διαθήκη, σημαίνει ανακαινισμένη Διαθήκη. Αυτό λέγεται Καινή και όχι Νέα. Που σημαίνει ότι αν είναι ανακαινισμένη, μας παραπέμπει ότι υπήρχε κάτι πριν. Ότι υπήρχε κάτι άλλο πριν. Τι είναι αυτό λοιπόν που υπήρχε πριν? Υπήρχε η Διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Αδάμ, που του είχε πει ότι παρόλη την αμαρτία σας, εγώ θα στείλω κάποιον που θα σας σώσει από τις αμαρτίες σας. Λοιπόν, εκείνη η Διαθήκη, εκείνη η πρώτη Διαθήκη, τώρα γίνεται η ανακαινισμένη Διαθήκη, που έρχεται ένας καινούριος Αδάμ και αντιστρέφει την τιμωρία που είχε δημιουργηθεί, που είχε έρθει από την αμαρτία του πρώτου Αδάμ. Αυτό είναι λοιπόν που κάνει εδώ ο Χριστός. Αλλά προσέξτε επίσης την... Οπότε βλέπετε, αυτό αλλάζει την ιστορία της πτώσης, που είναι ένας από τους βασικούς σταθμούς της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που αλλάζει και τη δημιουργία σε αυτό το εδάφιο που προσέξαμε. Και αυτό είναι αυτή η τελευταία φράση που λέει ότι με τον Χριστό, με την ένωση με τον Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή. Και εδώ, αν δείτε το αρχαίο κείμενο, σωστή είναι και εδώ η μετάφραση. Γενικά αυτή η μετάφραση έχει σκοπό της όχι να κάνει θεολογία, αλλά να εξηγήσει την Αγία Γραφή με απλά λόγια. Αυτό σημαίνει μερικές φορές ότι μπορεί να μην έχει όλα τα λογοπαίγνια που υπάρχουν στο αρχαίο κείμενο, αλλά ο σκοπός της δεν είναι αυτός, είναι να εξηγήσει με όσο πιο απλά λόγια γίνεται να το μεταφράσει. Στο αρχαίο κείμενο το ενδιαφέρον είναι ότι λέει «ζωοποιηθήσονται». Ποια είναι η διαφορά του «ζωοποιηθήσονται»? Ότι θα τους δοθεί ζωή. Πού την έχουμε ξαναδεί αυτήν την διάσταση, ότι σε κάποιον δίνεται ζωή? Μας πάει πίσω στη δημιουργία, στον πρώτο Αδάμ, πώς ζωοποιήθηκε ο πρώτος Αδάμ. Ο Θεός φύσηξε το πνεύμα του μέσα του. Και τι γίνεται εδώ πέρα, τι μας λέει ότι γίνεται με την Ανάσταση του Χριστού? Ο Θεός το ξανακάνει. Ο Θεός ξαναφυσάει το πνεύμα του μέσα μας. Όπως στην πρώτη δημιουργία ο Θεός έδωσε το πνεύμα του βιολογικά στον άνθρωπο για να αναπνεύσει ο άνθρωπος σωματικά, έτσι εδώ σε αυτή την καινούργια δημιουργία ο Θεός έρχεται, πάλι φυσάει το πνεύμα του μέσα στον άνθρωπο και αυτή τη φορά δεν του δίνει ζωή βιολογική, γιατί αυτήν την ήδη την έχει, του δίνει ζωή πνευματική. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα που πλέον έρχεται και ζει μέσα του και τον γεμίζει και αυτό είναι που του δίνει μια καινούργια ζωή. Αυτό δηλαδή που λέμε ότι η ζωή με τον Χριστό ξεκινάει με την αναγέννηση. Ότι κάποιος γεννιέται ξανά, γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος. Όχι απλά ένας καλύτερος άνθρωπος. Ένας καινούριος άνθρωπος. Κάποιος γίνεται καινούρια δημιουργία. Ενάτη η εικόνα της καινούριας δημιουργίας εδώ. Ο Χριστός που είναι ο καινούριος Αδάμ. Εγκαινιάζει μια καινούρια, ανακαινισμένη διαθήκη. Μας δίνει μια καινούρια ζωή. Μας κάνει καινούρια δημιουργία. Οπότε βλέπετε πως ήδη από εδώ όλες αυτές οι εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης, η δημιουργία και η πτώση, τώρα έχουν μια καινούρια δημιουργία και μια καινούρια κατάσταση, μια αλλαγή ουσιαστικά στην κατάσταση της πτώσης. Ακριβώς όλα αυτά εξαιτίας της Ανάστασης του Χριστού. Και έχει συνέχεια. Συνεχίζω λοιπόν στο εδάφιο με 23. Ο καθένας λοιπόν με τη σειρά του, πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός. Και έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του την ημέρα της παρουσίας του. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε στο επόμενο εδάφιο, αλλά θα προσπεράσουμε κάτι σημαντικό εδώ πέρα, γιατί τι είναι η ημέρα της παρουσίας του? Εμείς διαβάζουμε την ημέρα της παρουσίας του και λέμε εντάξει, ναι, εννοεί την ημέρα που θα παρουσιαστεί. Υπάρχει όμως κάτι πολύ βαθύτερο σε αυτήν την διάσταση. Μερικές λέξεις έχουν άλλο νόημα στην αρχαία εποχή. Τι είναι η παρουσία εκείνη την εποχή? Είναι απλό ότι κάποιος είναι παρόν. Θέλω να σας πω ότι είναι ένας όρος που έχει πολιτική έννοια εκείνη την εποχή. Όταν είναι προεκλογική περίοδος, διαβάζουμε για κάποιους προεκλογικούς άρχοντες που λέμε ότι ο Τάδε έκανε περιοδία στη Μακεδονία. Το έχετε ακούσει στις ειδήσεις, στη Δελτία Ειδήσεων, ότι ο Τάδε πολιτικός έκανε περιοδία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ή περιοδία σε όλη την Πελοπόννησο ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, η λέξη περιοδία εκεί δεν είναι απλά ότι περιοδεύει και περπατάει, σημαίνει ότι περιοδεύει με έναν σκοπό. Ότι περιοδεύει και ακούει κάποιες περιοδίες. Αυτό πάει το μυαλό ότι κάποιος πολιτικός το κάνει συνήθως. Αυτή είναι η διάσταση που μας έρχεται να ακούμε αυτή τη λέξη. Είναι μια λέξη φορτισμένη με κάποια έννοια και δεν είναι απλά ότι κάποιος περπατάει και περιοδεύει. Λοιπόν, η λέξη παρουσία εδώ πέρα είναι μια αντίστοιχα πολιτική λέξη και δηλώνει παρουσία εκείνη την εποχή ότι κάποιος βασιλιάς έρχεται στην πόλη. Θυμηθείτε, μέσα στην εποχή που δεν υπάρχουν ειδήσεις, δεν υπάρχουν τηλεοράσεις.
δεν υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα, το Facebook ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρεις καν πώς μοιάζει ο βασιλιάς. Ακούς για τον βασιλιά, αλλά δεν έχεις συναντήσει ποτέ τον ίδιο τον βασιλιά. Ο βασιλιάς συνήθως βασιλεύει στην όποια πρωτεύουσα που μπορεί να είναι κοντά, μπορεί να είναι δεκάδες χιλιόμετρα μακριά και δεν υπάρχουν καλοί δρόμοι για να πας εκεί πέρα. Και ακόμα και αν πήγαινες, δεν θα μπορούσες να τον δεις. Οπότε, αν ο βασιλιάς μια μέρα έρθει επίσκεψη στην πόλη σου, αυτό είναι event. Αυτό είναι κάτι το ξεχωριστό. Η παρουσία του βασιλιά εκεί δεν είναι απλά ότι ο βασιλιάς είναι παρόν. Είναι ένα ολόκληρο γεγονός ότι ο βασιλιάς είναι παρόν. Ήρθε ο βασιλιάς. Είναι η αντίστοιχη περιοδία που θα λέγαμε. Είναι λοιπόν η παρουσία του βασιλιά στην πόλη σου. Όταν λοιπόν παίρνει την δεύτερη έλευση και την ονομάζει παρουσία, ή που λέμε πολλές φορές τη δευτέρα παρουσία, δεν είναι απλά ότι ο Χριστός θα ξαναείνε παρόν ορατά. Έχει μια πολύ βαθύτερη έννοια αυτή η λέξη. Σημαίνει ότι ο Χριστός βασιλεύει. Η παρουσία του Χριστού, η δευτέρα παρουσία, δεν είναι απλά μια διάσταση ότι ο Χριστός επιστρέφει. Είναι μια διάσταση ότι ο Χριστός, ο βασιλιάς, ήρθε. Και ήρθε να βασιλεύσει πλήρως. Ο Χριστός και σήμερα βασιλεύει, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Αλλά εκείνη τη μέρα θα έρθει να βασιλεύσει πλήρως. Εκείνη τη μέρα λοιπόν που ο Χριστός θα έρθει να βασιλεύσει πλήρως, είναι η μέρα της παρουσίας του. Εδάφιο 24, ύστερα λοιπόν από εκείνη τη μέρα θα έρθει το τέλος. Όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα. Τι λέγαμε πριν για τις εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης, την εικόνα ότι υπάρχει ένας πόλεμος και, και οι αρχαίοι Ισραηλίτες κάνανε πόλεμο με τους γύρω λαούς τους που τους επιτίθενταν. Αλλά ο Χριστός με ποιον έκανε πόλεμο, τι διαβάσαμε μόλις αυτό το εδάφιο, έκανε πόλεμο με τις αρχές και τις εξουσίες, με τον ίδιο το θάνατο. Πολέμησε το διάβολο και τις δυνάμεις του και έχοντας νικήσει, ενά εδώ ξανά πως ο πόλεμος και η νίκη αλλάζουν νόημα, μας δίνει ένα βαθύτερο νόημα, ότι τελικά το βαθύτερο νόημα δεν είναι ο πόλεμος με τους κυριολεκτικούς εχθρούς που μπορεί να έχει κάποιος, είτε είναι τα γειτονικά κράτη, είτε είναι οι εχθροί εντός εισαγωγικών που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή. Υπάρχει ένας πολύ βαθύτερος πόλεμος, που είναι ο πόλεμος απέναντι στο θάνατο, ο πόλεμος απέναντι στη φθορά. Ο Χριστός λοιπόν είναι αυτός που νικάει σε αυτόν τον πόλεμο, που δεν φαίνεται. Και όταν τελειώνει, παραδίδει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα του. Πάλι παίρνει την εικόνα ότι πολλές φορές ο γιος του βασιλιά μπορεί να ήταν ο στρατηγός σε μια μάχη, τελειώνει η μάχη, κερδίζει ξανά το βασίλειο εκείνο, εκείνη την περιοχή που κάποιοι είχαν προσπαθήσει να καταλάβουν, επιστρέφει στο βασιλιά και του αποδίδει τη βασιλεία, όχι με την έννοια ότι δεν την έχει, αλλά στην πραγματικότητα του λέει τώρα αυτή η περιοχή είναι και πάλι υπό τον έλεγχό σου, βασιλιά. Ο Θεός βασιλεύει και πάλι, ο Θεός Πατέρας, εδώ πέρα, ο Υιός δηλαδή πάει στον Πατέρα και του αποδίδει, παίρνει αυτή την εικόνα, αυτή τη μεταφορά και του αποδίδει ξανά ότι η βασιλεία σου είναι και πάλι εκεί πέρα που θα έπρεπε να είναι πάντα. Και τώρα προσέξτε αυτό το εδάφιο, αδερφοί, εδάφιο 25. Γιατί είπε λοιπόν πριν, θα αποδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα, γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει, ωσότου ο Θεός υποτάξει σε Αυτόν όλους του τους εχθρούς. Δηλαδή σήμερα το πρωί ο Χριστός βασιλεύει. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά αν βασιλεύει, τι είναι όλο αυτό το κακό που υπάρχει γύρω μας στον κόσμο? Τι είναι όλο αυτό το κακό που υπάρχει, όλες οι καταστροφές, όλο ο θάνατος, οι συμφορές, η κρίση? Πώς είναι δυνατόν ο Χριστός να βασιλεύει και όλα αυτά να υπάρχουν γύρω μας? Αυτή η περικοπή μας δίνει την απάντηση. Μας λέει ότι από μια ότι βασιλεύει, βλέπετε λοιπόν, έρχεται η εικόνα της βασιλείας, η άλλη εικόνα που είπαμε από την Παλαιά Διαθήκη. Έρχεται, παίρνει την εικόνα της βασιλείας και μας δίνει ταυτόχρονα και την εικόνα του πολέμου και ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δηλαδή ότι ναι, ο Χριστός βασιλεύει, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα και ένας πόλεμος. Ο Χριστός βασιλεύει και αν το σκεφτείτε, ακριβώς έτσι ήταν τα πράγματα εκείνη την εποχή. Ήταν δεδομένο ότι ναι, κάποιος είναι βασιλιάς, αλλά λίγο πολύ τα κράτη εκείνη την εποχή ήταν σε συνεχή πόλεμο το ένα με το άλλο. Και ο Απόστολος Παύλος παίρνει αυτή την εικόνα και λέει το γεγονός ότι υπάρχει πόλεμος είναι κάτι εντός εισαγωγικών φυσιολογικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο βασιλιάς δεν βασιλεύει. Σημαίνει ότι ο βασιλιάς μας βασιλεύει, συνεχίζει να βασιλεύει, συνεχίζει να νικάει τους εχθρούς του. Και ότι στο τέλος την νίκη θα την κερδίσει αυτός.
Στο τέλος ο βασιλιάς μας θα είναι αυτός που θα νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο. Οπότε όσο και αν φαίνεται ότι ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο, αυτή εδώ η περικοπή μας θυμίζει ότι όχι, ο βασιλιάς θα νικήσει. Γιατί λέει πρέπει να βασιλεύει ωσότου ο Θεός υποτάξει σε αυτόν όλους τους εχθρούς του. Το οποίο είναι επίσης μια εικόνα από την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, θυμάστε τον Ψαλμό 110, λέει, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, τι του είπε, κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να υποτάξω όλους τους εχθρούς σου. Δηλαδή ο Θεός είπε στον Κύριό μου, καταλαβαίναν οι αρχαίοι Ισραηλίτες ότι μιλούσε για τον Μεσσία εκεί πέρα, ο Θεός είπε στον Μεσσία κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να υποτάξω όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια σου. Και το διαβάζαν αυτό οι αρχαίοι Ισραηλίτες και λέγανε άρα περιμένουμε έναν Μεσσία που θα έρθει και θα μας δώσει πολιτική λύτρωση. Θα μας λυτρώσει από όποιο κράτος μας καταπιέζει. Τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, σε αυτή την εποχή, από τους Ρωμαίους. Θα γλιτώσουμε από τους Ρωμαίους, από τα μνημόνια των Ρωμαίων, αν θέλετε. Θα λέγαμε σήμερα, θα γλιτώσουμε, θα έχουμε μια καινούρια, θα φύγει αυτή η κατάσταση που έχουμε, θα μας λύσει τα προβλήματα, τα οικονομικά, τα πολιτικά, όλα που έχουμε. Περιμέναν έναν τέτοιο Μεσσία που θα δώσει μια τέτοια μάχη, κυριολεκτική μάχη. Και τι κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Λέει, ο Μεσσίας ήρθε, αλλά δίνει μια διαφορετική μάχη με διαφορετικούς εχθρούς από αυτούς που περιμέναμε, γιατί αυτή είναι η πραγματική εχθρή. Γιατί τους Ρωμαίους άντε και τους νίκησες, αύριο θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Αύριο θα έρθουν οι Γότθοι, άλλες βαρβαρικές φυλές. Υπάρχει ένας εχθρός που αυτός είναι αυτός που πρέπει να νικηθεί. Και ο δικός μας βασιλιάς αυτόν τον εχθρό πολέμησε και νίκησε. Ο Χριστός λοιπόν πρέπει να βασιλεύει ωστότου ο Θεός υποτάξει σε αυτόν όλους τους εχθρούς. Δηλαδή αυτό που λέει εκείνος ο ψαλμός είναι κάτι που γίνεται ήδη, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Είναι ήδη, αλλά όχι ακόμα. Ο Χριστός έχει ήδη νικήσει, αλλά η μάχη δεν έχει ακόμα τελειώσει. Γιατί εδάφιο 26, ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφθεί είναι ο θάνατος. Υπάρχει ένας τελευταίος εχθρός που υπάρχει ακόμα. Και η παρουσία η δική του είναι ιδιαίτερα αισθητή στον καθένα από εμάς. Είναι ιδιαίτερα αισθητή στις οικογένειές μας όταν χάνουμε κάποιο δικό μας πρόσωπο που αγαπάμε. Ότι αυτός ο εχθρός υπάρχει εκεί και υπάρχει ακόμα. Αλλά αυτή η περικοπή μας θυμίζει ότι αυτός ο εχθρός δεν έχει τον τελικό λόγο. Ότι ο Χριστός ήρθε για να νικήσει αυτόν τον εχθρό. Και πάλι στο αρχαίο κείμενο, εκείνο που λέει είναι ο τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Δηλαδή βάζει εναιστώτα, βάζει ότι τώρα καταργείται, ότι είναι σε χρόνο διαρκείας, ότι είναι σε μια διαδικασία κατάργησης. Ότι έχει αρχίσει να καταργείται, αλλά δεν έχει ακόμα καταργηθεί πλήρως. Αλλά ότι ακόμα και αυτός ο εχθρός που μοιάζει πανίσχυρος, ο Χριστός τον πολεμάει. Ο Χριστός έχει ήδη αρχίσει να τον καταργεί με τη δική του Ανάσταση. Ο θάνατος έχει ήδη αρχίσει να καταργείται και έρχεται η ώρα που θα καταργηθεί πλήρως. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφθεί είναι ο θάνατος, γιατί η Γραφή διακηρύττει ότι ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε Αυτόν. Οπότε βλέπετε πώς η Ανάσταση του Χριστού αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τη δημιουργία στο πώς μας θυμίζει ότι η ζωή μας είναι ένα δώρο από το Θεό και τώρα ο Θεός επίσης μας έχει δώσει μια καινούργια ζωή, μια καινούργια δημιουργία μέσα από το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα μας. Πόσο η Ανάσταση του Χριστού αντιστρέφει αυτό που έγινε στην πτώση, αντιστρέφει αυτό που τις συνέπειες της πτώσης, μας δίνει μια καινούργια ζωή. Εκεί που ο Αδάμ έφερε το θάνατο, ο Χριστός που είναι ο καινούριος Αδάμ φέρνει τη ζωή. Ο Χριστός αντιστρέφει, μας δείχνει τη διάσταση ενός διαφορετικού πολέμου, όχι τελικά του πολέμου με τα καθημερινά μας προβλήματα, της κρίσης, της ανεργίας, της αρρώστιας, της υγείας. Μας δείχνει ότι υπάρχει μια άλλη μάχη, πολύ μεγαλύτερη, με έναν πολύ μεγαλύτερο και δυνατότερο εχθρό. Και αυτός είναι ο ίδιος ο θάνατος. Και ο Χριστός έχει ήδη αρχίσει να νικάει τον θάνατο. Ο Χριστός είναι κυρίαρχος στη ζωή και στον θάνατο. Κάθε φορά που αρρωσταίνουμε, αυτό μας θυμίζει ότι είναι μια στιγμή που μπορεί να αισθανθούμε αβοήθητοι. Αυτή η περικοπή μας θυμίζει ότι εκείνη τη στιγμή ο Χριστός είναι δίπλα μας. Κάποιες φορές θα βασιλεύσει με το να νικηθεί η αρρώστια και ο θάνατος και κάποιες άλλες φορές θα βασιλεύσει ενώ θα έρθει ο θάνατος, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει. Ή κάποια στιγμή θα προχωρήσει η αρρώστια, αλλά μέσα σε εκείνη την ώρα ο Χριστός εξακολουθεί να είναι δίπλα μας. Εξακολουθεί να μας αγαπάει, εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό μας, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχος.
Και πολλές φορές δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το γιατί. Αλλά μπορούμε να ξέρουμε ότι εκείνος βασιλεύει και έχει τον έλεγχο στο κάθε τι. Ο Χριστός είναι αυτός που βασιλεύει. Η δική του η μάχη τελικά θα είναι αυτή που θα καταλήξει στην δική του την νίκη. Και αυτός τελικά θα γίνει βασιλιάς. Αυτή την εικόνα της βασιλείας που είχαμε στην Παλαιά Διαθήκη, την ιδέα του πολιτικού βασιλιά. Εδώ τελικά έχουμε έναν πολύ μεγαλύτερο βασιλιά που είναι ο βασιλιάς του σύμπαντος. Γιατί μας λέει στο εδάφιο 28 ότι όταν θα υποταχθούν σε αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός που θα υποταχθεί σε αυτόν, στον Πατέρα, που έθεσε κάτω από την εξουσία του τα πάντα, και έτσι ο Θεός θα βασιλεύει πλήρως στα πάντα. Είναι δηλαδή η απόλυτη κυριαρχία του Χριστού, είναι η απόλυτη κυριαρχία του Πατέρα Θεού πάνω σε όλη τη δημιουργία. Με άλλα λόγια, η Ανάσταση του Χριστού έχει επιρροή όχι μόνο στην δική μου ζωή, στη δική μου μάχη με το θάνατο, έχει επιρροή σε όλο το σύμπαν. Όλος ο κόσμος μας, όλα αυτά που βλέπουμε τριγύρω μας και μας στεναχωρούν, μια μέρα όλα αυτά θα παραδοθούν, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά, στην κυριαρχία του Χριστού. Μια μέρα ο Χριστός θα έρθει και θα βασιλεύσει πάνω σε όλα αυτά. Και όλη αυτή η περικοπή τελικά είναι και μια υπενθύμηση να μας θυμίζει ότι η Ανάσταση του Χριστού μεταμορφώνει όχι μόνο το πώς σκεφτόμαστε για το τι θα γίνει πολλά χρόνια αργότερα όταν θα πλησιάσει η ώρα να πεθάνουμε, αλλά μεταμορφώνει τη ζωή μας σήμερα και τώρα. Μεταμορφώνει καταρχάς το πώς βλέπουμε την όποια κατάσταση αισθανόμαστε αβοήθητοι. Μας θυμίζει ότι είμαστε σε μια μάχη. Συμβαίνει ταυτόχρονα ο πόλεμος και ταυτόχρονα η Βασιλεία του Θεού. Αυτά πάνε μαζί. Αλλά σε αυτήν τη μάχη δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε αβοήθητοι. Ο Θεός πολεμάει μαζί μας. Και μας θυμίζει επίσης ότι σε αυτήν τη μάχη δεν καλούμαστε να είμαστε παθητικοί και να κοιτάμε τριγύρω μας και να αισθανόμαστε αβοήθητοι. Μας θυμίζει ότι σε αυτήν τη μάχη πολεμάμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό. Ότι σε αυτήν τη μάχη θυμόμαστε ότι η ζωή μας δεν μας ανήκει. Ότι ο Θεός μας έχει δώσει, η ζωή μας είναι δώρο από το Θεό, η πνοή μας είναι δώρο από το Θεό. Η καινούρια ζωή που μας έχει δώσει ο Χριστός είναι δώρο από το Θεό. Και αυτή την καινούρια ζωή μας καλεί να την ζήσουμε για Εκείνον, πολεμώντας μαζί Του και διακηρύοντας τη Βασιλεία Του όπου είμαστε. Δείχνοντας ότι ο Χριστός βασιλεύει στη δουλειά μας, στο σχολείο μας, στη γειτονιά μας, στους φίλους μας. Οι φίλοι μας να δουν ότι ο Χριστός έχει αλλάξει τη ζωή μας, ότι ο Χριστός βασιλεύει στη ζωή μας. Και αυτό να τους ελκύσει, να θελήσουν και αυτοί να μάθουν για το τι είναι αυτή η διαφορά που βλέπουν. Και γιατί αυτό που βασιλεύει στη ζωή σου θέλω να μάθω περισσότερα. Ο Χριστός να βασιλεύει και να θελήσουν να μάθουν τι σημαίνει να βασιλέψει και στη δική του ζωή. Αυτόν τον βασιλιά υπηρετούμε, τη δική του Ανάσταση δοξάζουμε και η δική του Ανάσταση είναι αυτή που μεταμορφώνει τη ζωή μας, όχι μόνο στο μέλλον, αλλά και σήμερα. Ελάτε να του προσευχηθούμε.